Ξέρω ότι πήγατε στο νοσοκομείο, χρειαστήκατε και κάποια περίθαλψη. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες χθες το βράδυ με τα αίματα και δώσατε και κατάθεση στην αστυνομία. Έχετε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υποδείξει συγκεκριμένα πρόσωπα ως υπαίτιους της επίθεσης? Κάποια γνωστά πρόσωπα τα οποία τα ξέρουμε, είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία και οι οποίοι αυτοπαρουσιάστηκαν με το που εμφανίστηκαν να μας κάνουν αυτή την επίθεση, έχουν αναφερθεί. Η μήνυση, θέλω να πω ότι αναφέρθηκε και από το ρεπόρτερ σας εδώ, ότι δεν είναι κατά γνώστον, είναι κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα? Εντάξει, έγιναν πολύ γρήγορα φυσικά. Εμείς είχαμε ένα συνεργείο γύρω στα 15-20 άτομα, όπως είπε και το ρεπορτάζ, όπου προπαγανδίζαμε πολιτικά το φεστιβάλ το οποίο πρόκειται να λάβει χώρα στο Ήλιον την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσει. Και ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις από κάποια στενά δεχτήκαμε αυτή την επίθεση, απρόκλητη επίθεση. Πραγματικά φαινόταν ότι ήταν προμελετημένη και προσχεδιασμένη από τα υλικά τα οποία κράταγα, δεν ήταν τα βρήκανε στο χώρο, δηλαδή κάτι έγινε και τα πήραμε μπροστά μας, τίποτα ξύλα κτλ. Ήταν ρόπαλα τα οποία είχαν μέσα καρφωμένες βίδες και καρφιά, τα οποία έχουν σημαδέψει, έχουν τρυπήσει, ας πούμε, κορμιά από συναδέλφους και συντρόφους που τραυματίστηκαν. Είχαν πτυσσόμενα γκλοπ, είχαν τσεκούρια, είχαν τέτοια πράγματα μαζί τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει καμιά πενταριά. Καμιά πενταριά ήταν. Τώρα, κατά προσέγγιση, έτσι. Και ήρθαν μισή-μισή από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Υπήρχε, κύριε Πουλικόγεννη, κάποια παλιότερη βεντέτα, έχει προηγηθεί και κάτι ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και τα συνδικάτα τα οποία συσπυρώνονται, τα ταξικά συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, δεν λειτουργούν με βάση τη βεντέτα. Και ούτε με όρους μαφίας, γιατί η βεντέτα είναι και όροι μαφίας. Πάμε να βρούμε τον ένα, να του στήσουμε. Αυτά είναι γηπεδικοί όροι που δεν. Εμείς απαντάμε όπως σήμερα με κινητοποιήσεις, απαντάμε πολιτικά, με επιχειρήματα, καλώντας τον κόσμο να τους απομονώσει, να τους καταδικάσει, mm-hmm. να καταλάβει, να αποκαλυφθεί ο ρόλος τους. Γιατί ένας κόσμος έχει την αυταπάτη και στηρίζει ενδεχομένως και τη Χρυσή Αυγή ότι θα μπουν στη Βουλή και θα πάνε να τους πλακώσουν όλους στο ξύλο. Να καταλάβει ότι αυτό το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, αυτή η συμμορία, σκοπό δεν έχει να τρομοκρατήσει ούτε το Βενιζέλο, ούτε το Σαμαρά, ούτε τέλος πάντων όποιος μας κυβερνάει και ή την Τρόικα, όπου εφαρμόζει αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική και μειώνει τους μισθούς, καταργεί τα ασφαλιστικά δικαιώματα και όλα αυτά. Ναι. Σκοπό έχει να τρομοκρατήσει όποιον αντιστέκεται. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί έχετε κάνει ρεπορτάζ κι εσείς. Αυτοί οι οποίοι χτυπήθηκαν χτες με αυτό το δολοφονικό τρόπο, τον προμελετημένο και τον προσχεδιασμένο, είναι αυτοί οι οποίοι και στα δικά σας ρεπορτάζ αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα το ζήτημα της κατάσχεσης σπιτιών σε ανέργους για 1000 ευρώ στην εφορία, για 1000 ευρώ στην ΕΙΔΑΠ, όπου εμποδίσαμε να γίνουν αυτές οι κατασχέσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά στις λαϊκές επιτροπές, στα συνδικάτα, για να εμποδίσουν τις εξώσεις, να εμποδίσουν το κόψιμο το αίμα. Ενεργά μέλη, θέλετε να πείτε, για τα μέτρα στους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να ρωτήσω... Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι είναι άνθρωποι που παλεύουν με το λαό για να μην... Να ελαχιστοποιηθούν επιπτώσεις από τη βάρβαρη πολιτική και αν μπορούμε να την ανατρέψουμε. Να ρωτήσω και κάτι, τελευταίο. Είναι πριν το μακρύ χέρι του συστήματος. Οι συνάδελφοι βάλουν τα ερωτήματά τους. Γιατί γίνεται κουβέντα και για τη στάση της αστυνομίας. Αν μας πείτε πόση ώρα μετά έφτασε η αστυνομία και τι ακολούθησε. Θα σας πω όπως ακριβώς έγινε το περιστατικό και θα βγάλετε εμείς, εγώ τουλάχιστον στην κατάθεσή μου, έχω ζητήσει από τον εισαγγελέα να ερευνήσει το θέμα. Γιατί προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Υπήρχαν δύο μηχανές της ομάδας βίας, τέσσερα άτομα, τα οποία ήρθαν μαζί, την ίδια ταυτόχρονα. Mm-hmm. Μάλλον τους ακολουθούσαν, γιατί οι συγκεκριμένοι, από ό,τι μάθαμε μετά, ήρθαν από ένα μικρό στενάκι παρακείμενο, με μηχανάκια, τα πάρκαραν εκεί και ήρθαν και χτύπησαν και έφυγαν με τον ίδιο τρόπο. Συνοδεύονταν λοιπόν από δύο μηχανές ομάδας βίας και τέσσερους αστυνομικούς, οι οποίοι έγιναν παρατηρητές της επίθεσης, δεν παρενέβησαν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και εδώ, εντάξει, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, γιατί μας είπε κάποιος αστυνομικός μετά που τον ρωτήσαμε γιατί, λέει. Γιατί φοβόμουν να βγάλω πιστόλι και τα λοιπά. Εντάξει, μπορεί να φοβήθηκαν. Στη συνέχεια ήρθαν δεκάδες μηχανές εκεί και πυρπολικά. Ταυτόχρονα με την ώρα που έφευγαν αυτές οι δύο ομάδες των φασιστών. Και όπως μας μαρτυρούν γείτονες οι οποίοι είχαν βγει και προσπαθούσαν να διώξουν, να σταματήσουν. Οι γείτονες, οι περίοικοι που ξύπνησαν από τις φασαρίες, προσπάθησαν. Και καταδίκασαν αυτή την κίνηση, τη δολοφονική.
υποδείκνει αν στους αστυνομικούς ότι αυτοί είναι που φεύγουν, πιάστε τους, αυτοί χτυπήσαν τα παιδιά. Κάνατε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και ένα άλλο και έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αφήστε με όμως λίγο να σταθώ. Να σταθώ σε αυτό που είπατε. Για συγκοινωνούν τα δοχεία δηλαδή και για... Αφήστε με λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε. Είπατε ότι όταν έφτασε η ομάδα αυτή, ήταν κάποια αστυνομική που τη συνόδευαν, την παρακολουθούσαν, δεν το ξέρω. Έφτασαν ταυτόχρονα, δεν μπορώ να ξέρω πώς ήρθαν. Αυτοί οι αστυνομικοί λοιπόν που έφτασαν, λέτε, καταγγέλλεται ότι παρακολουθούσαν το επεισόδιο, την επίθεση και δεν παρενέβησαν. Αυτό δεν είπα τίποτα. Μπορώ να του κάνω μια ερώτηση. Ναι, το βρίσκω πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να γίνει και σοβαρή έρευνα γι' αυτό. Είμαι ο Τάκης ο Χατζής, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είπατε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, στο βίντεο δηλαδή που παρακολουθήσαμε μεταξύ των άλλων, υποστηρίξατε ότι όλοι αυτοί είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας. Υποστηρίζετε δηλαδή ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πιστεύει, πολιτικό είναι το ερώτημα βεβαίως, ότι όλοι αυτοί κινούνται από τα γρανάζια της εξουσίας, της κυβερνητικής εξουσίας στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν εννοείται, αν γίνεται κάποια ειδική συνεδρίαση και παίρνουν κάποιες εντολές. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Είπατε αυτό και σας ρωτάω συγκεκριμένα. Ναι, πιστεύετε ότι αυτές λοιπόν, οι ομάδες, όπως το είπατε, είναι το μακρύ χέρι της εξουσίας, σημαίνει ότι η εξουσία είναι η κυβέρνηση. Ότι ιστορικά... Ορίστε. Ναι, ναι, δεν είναι η κυβέρνηση εξουσία, όχι. Όχι. Η εξουσία είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Κατά συνέπεια τους πληρώνουν αυτοί κατά την άποψή σας. Τους πληρώνουν, τους εντέλουν αυτοί. Πληρώνουν, είναι, επισκοπτέ. Τους κάνουν τη δουλειά τους. Μπορεί όχι, να όχι, είναι, Άλεξο. Το πιστεύω τους. Άλλο μπορεί αν να είναι, αυτοί με την τακτική τους ευνοούν. Με συγχωρείτε, κύριε, με συγχωρείτε. Και τους ευνοούν. Με συγχωρείτε. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνατε. Πολιτικά, εάν πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει παρακράτος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας ρωτάω όμως, μου λέτε ότι είναι οι βιομήχανοι. Άλλο αν αυτά που κάνουν μπορεί να εξυπηρετούν την άρχουσα τάξη, την αστική τάξη, το αντιλαμβάνουμε, μπορεί να είναι και έτσι. Και άλλο αν αυτοί κινούνται με εντολή αυτή τη άρχουσα τάξη, τέλος πάντων, τη αστική τάξη. Πιστεύετε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε να και εσείς και το κόμμα σας. Θα σας πω. Θα σας πω. Ναι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι συνεδριάζουν και τι λένε μεταξύ τους. Τότε πώς το λέτε, εκ του αποτελέσματος λέω ότι αυτή η δράση, να σας πω, αυτή η ζωή, τα αποδεικνύει. Εντάξει. Ότι η δράση τους εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Μάλιστα. Εξυπηρετεί γιατί, και από τις ανακοινώσεις, από τις θέσεις τους, από όλα αυτά. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το να δουλεύει ο εργαζόμενος για 18 και για 20 ευρώ. Αυτό είναι εξυπηρέτηση. Έχετε του μεγάλου κεφαλαίου. Εντάξει, γίνεται, εντάξει, τι εννοείται. Κλείνουμε, κλείνουμε και εδώ. Να χτυπάμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εάν σήμερα ρωτήσετε κάποιον, μπορεί να σας πει. Και εμείς γι' αυτό απαντάμε και λέμε πολιτικά απαντάμε. Βέβαια. Μπορεί να σας πει το εξής. Ότι αφού χτυπήσαν τον Μπουλικό Γιάννη, αφού χτυπήσαν τον Κουκουέ, ποιος θα τολμήσει να σηκώσει κεφάλι? Αυτό είναι μια ιδιότυπη τρομοκρατία. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο που θέλουν να χτίσουν, για να φοβηθεί να σηκώσει κεφάλι ο καθένας.